Τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα άλλο σημαντικό ζήτημα, το οποίο αναδείξαμε και σε προηγούμενα δελτία ειδήσεων, στα οποία αναφέραμε και ότι οι Δήμοι Αλεξανδρούπολης και Ξάνθης είναι μέσα στους 14 Δήμους όλης της χώρας, οι οποίοι έχουν τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης αναφορικά με την λειψιδρία. Υπήρξε και μια σχετική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου αναφορικά με το ζήτημα, όπου λαμβάνονται και σχετικά μέτρα. Θα πάμε να συζητήσουμε για το θέμα με τον επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Δασολογίας του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Γιώργο Παπαϊωάννου. Κύριε Παπαϊωάννου, καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο, όπως είπα, έχουμε ξανααναδείξει και το έχουμε αναδείξει και σχετικά και με τα άλογα στο Δέλτα του Εύρου, αλλά έχει πλέον το θέμα πάρει και άλλες διαστάσεις. Αυτό είναι μόνο ένα πολύ μικρό κομμάτι του θέματος. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το πώς φτάσαμε μέχρι εδώ, δηλαδή πώς φτάσαμε να παρατηρείται αυτή η λειψιδρία σε πολλούς δήμους, σε 14 δήμους σε όλη τη χώρα, μεταξύ των οποίων, όπως είπαμε, και η Αλεξανδρούπολη και η Ξάνθη. Καταρχάς, να πούμε ότι η λειψιδρία είναι η έλλειψη του νερού που υπάρχει σε μια συγκεκριμένη περιοχή, με συγχωρείτε, σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο και μπορεί να προκληθεί από την ανθρώπινη δραστηριότητα και γίνεται πιο έντονη όμως όταν έχουμε μια έκτακτη ή παρατεταμένη ανομβρία που συμβάλλει ουσιαστικά στο να μην υπάρχει διαθεσιμότητα νερού στην περιοχή. Αυτό έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια με την κλιματική αλλαγή, οπότε βλέπουμε η παρατεταμένη ανομβρία που είχαμε και τις προηγούμενες 15 μέρες να έχει συμβάλει σε αυτό το κομμάτι μέσω της κλιματικής αλλαγής. Άρα αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι η λειψιδρία συνδέεται μαζί με την ανθρώπινη δραστηριότητα, δηλαδή τις ανάγκες που έχουμε, το νερό που τραβάμε εμείς και το νερό που χρησιμοποιούμε. Άρα δηλαδή το νερό που έχουμε στην περιοχή μας σε σχέση με τις ανάγκες μας ξεκινάει να υπάρχει ένα ισοζύγιο ελλειμματικό, δηλαδή να μην φτάνει τόσο πολύ το νερό που έχουμε στο να ικανοποιήσουμε τις δικές μας ανάγκες. Αυτό ακριβώς είναι στη λειψιδρία. Mm-hmm. Οπότε εκεί είναι και το πρόβλημα που υπάρχει, ειδικά σε περιοχές που είναι έντονη η ανθρώπινη δραστηριότητα μέσα από τις καλλιέργειες, στο οικιστικό, σε τουρισμό. Σε όλη την Ελλάδα βλέπουμε το τελευταίο διάστημα και στα νησιά, όπου υπάρχει, ας πούμε, έντονο πρόβλημα, ειδικά στα νησιωτικά συμπλέγματα, λόγω του υπερβολικού τουρισμού. Το διαθέσιμο νερό που υπάρχει δεν φτάνει ουσιαστικά για τον αριθμό των ατόμων που πηγαίνουν πλέον στα νησιά. Και γι' αυτό το λόγο ψάχνουμε να βρούμε νέες λύσεις και να δούμε πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό. Αυτό που θα έλεγα αρχικά είναι ότι ένα από τα προβλήματα που έχουμε, που είναι σε πρωτογενή φάση, είναι τα συστήματα παρακολούθησης. Δηλαδή πρώτα πρέπει να γνωρίζουμε την ποσότητα των πόρων που έχουμε, κάτι το οποίο είναι λιπές. Δηλαδή είμαστε από τις λίγες χώρες στην Ευρώπη που δεν έχουμε ένα ενιαίο σύστημα παρακολούθησης με υδρομετρικά συστήματα, στα ποτάμια δηλαδή, με σταθμούς στα ποτάμια, που να μετράμε πώς είναι η παροχή τους. Αυτό δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν υπάρχει ένας φορέας που να το κάνει αυτό το πράγμα. Υπάρχει ένα πρόγραμμα που έτρεξε, ας πούμε, σε εθνικό επίπεδο, το ημείο φώτος, όπου συγκεντρώσαν τέτοιου είδους δεδομένα και μετά από το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών και ο Τομέας Εσωτερικών Υδάτων, που έχει στήσει ένα δίκτυο περίπου στους 70 σταθμούς πώς είναι, όπου κάνουν αυτή τη δουλειά και μετράνε. Mm-hmm. Αλλά δεν έχουμε σε εθνικό επίπεδο έναν φορέα που να είναι υπεύθυνος για αυτό το κομμάτι. Να μετράει δηλαδή την ποσότητα του νερού που έχουμε στα υδάτινά μας συστήματα, στα εσωτερικά μας ύδατα. Δεν υπήρχε ποτέ, κύριε Παπαϊωάννου. Δεν υπήρχε ποτέ και δεν υπάρχει ακόμα ένας τέτοιος φορέας. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, γιατί ξεκινάμε να μιλάμε πρώτα με τη βάση ότι γνωρίζουμε τον πόρο αυτό, τα ύδατα που έχουμε, τα εσωτερικά ύδατα, πόσα είναι αυτά. Ένα άλλο κομμάτι είναι ότι θέλει εξορθολόγηση, να γίνει βελτίωση στα δίκτυα μεταφοράς του νερού. Ας πούμε, για αγροτικές περιοχές, όταν έχουμε απαρχαιωμένα δίκτυα, όταν το μοίρασμα του νερού γίνεται ακόμα από διανομής νερού, όταν έχουμε καλλιέργειες οι οποίες είναι πολύ απαιτητικές σε νερό και βρίσκονται σε περιοχές όπου δεν υπάρχει διαθεσιμότητα νερού.
Όταν ποτίζουμε ακόμα με συστήματα τα οποία σπαταλάνε αρκετό νερό για να γίνει, για να έχουμε την παραγωγή μας, όπως καταλαβαίνετε, αν δεν αλλάξει όλο αυτό το σύστημα, τότε ουσιαστικά θα έχουμε πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα στα επόμενα χρόνια. Και είναι πράγματα τα οποία τα γνωρίζουμε, η επιστημονική κοινότητα τα γνωρίζει, τα λένε εδώ και χρόνια αρκετοί επιστήμονες ότι πρέπει να γίνει βελτίωση σε αυτό το κομμάτι. Ας πούμε, σε αρκετές αγροτικές περιοχές η μεταφορά του νερού όταν γίνεται από ανοιχτούς αγωγούς που δεν είναι επενδεδημένοι από κάτω, σχεδόν η διπλάσια ποσότητα και παραπάνω του νερού απαιτείται για να ποτίσει ένα χωράφι. Δηλαδή μια καλλιέργεια για να την ποτίσουμε θέλει, ας πούμε, για παράδειγμα 10, και η ποσότητα του νερού που πρέπει να στείλουμε πρέπει να είναι 20 και παραπάνω. Άρα δηλαδή θέλουμε διπλάσια και παραπάνω ποσότητα νερού, μόνο και μόνο γιατί το δίκτυό μας είναι απαρχαιωμένο. Το ίδιο ισχύει και στις πόλεις. Δηλαδή το δίκτυο που έχουμε για την ίδρυυση μέσα στις πόλεις θέλει να γίνει και εκεί μια τεχνολογική αναβάθμιση, θέλει να γίνει αλλαγή στους αγωγούς, θέλει να γίνει παρακολούθηση. Μάλιστα μιλούσα με ένα συνάδελφο πρόσφατα, όπου αναφέραμε κάποια παραδείγματα, τέλος πάντων μου ανέφερε από άλλες πόλεις, όπου πετύχανε να έχουν 40% απώλειες στο δίκτυο μόνο, και ήταν κάτι το οποίο το πανηγυρίζανε, λέγανε ότι είμαστε πάρα πολύ καλά. Υπάρχουν δηλαδή περιοχές που έχουν 60% απώλειες στο δίκτυο της ύδρευσης. Αν αυτό δεν αλλάξει, προφανώς θα έχουμε λειψιδρία, γιατί κατασπαταλάμε έναν πόρο που μπορεί να υπάρχει, αλλά σε περιοχές που δεν υπάρχει και αυθονία, εκεί γίνονται τα πράγματα ακόμα χειρότερα. Γνωρίζετε στην περιοχή μας εδώ στη Θράκη τι ποσοστά αντίστοιχα υπάρχουν? Να σας πω την αλήθεια, δεν γνωρίζω ακριβώς για τα ποσοστά, εννοείται στις πόλεις. Όπως αναφέρατε τώρα, 60 και 40%. Σε άλλες περιοχές, όχι, δεν γνωρίζω, ας πούμε, για τις συγκεκριμένες τις πόλεις. Απλά γνωρίζω ότι σε όλη την Ελλάδα είναι αρκετά μεγάλο το ποσοστό, πάνω από 40% σε αρκετές πόλεις, το οποίο ουσιαστικά είναι νερό που χάνεται, δηλαδή από απώλειες του δικτύου. Και όλο αυτό γίνεται προσπάθεια σε πάρα πολλές περιοχές, στις ιδρεύσεις των περιοχών γίνονται προσπάθειες με τηλεμετρικό δίκτυο, με παρακολούθηση να βελτιωθεί, αλλά έχουμε ακόμα αρκετό δρόμο ώστε να φτάσει σε ένα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο, ώστε να μην έχουμε τόσο μεγάλες απώλειες. Να μην ρωτήσουμε, κύριε Παπαϊωάννου, το πώς είμαστε σε σχέση με άλλες χώρες γειτονικές μας, δεν χρειάζεται να πάμε πολύ μακριά. Σε σχέση με τα Βαλκάνια δεν γνωρίζω να σας πω ακριβώς, αλλά σε σχέση με την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη έχουμε πολύ μεγάλη διαφορά σε αυτό το κομμάτι. Όπως επίσης σας είπα, δηλαδή είμαστε από τις λίγες χώρες που δεν έχει έναν ενιαίο φορέα παρακολούθησης για την υδρομετρία, για το πόσο νερό έχουν τα ποτάμια μας, ας πούμε. Δηλαδή και πλέον η προσπάθεια που γίνεται από το ΕΛΚΕΘΕ που ανέφερα, από τον τομέα εσωτερικών υδάτων και από τους ερευνητές του, είναι τα τελευταία 5 χρόνια που έχουν εγκαταστήσει και μόνοι τους προσπαθούν να συντηρούν αυτό το δίκτυο των σταθμών και να το εμπλουτίζουν σε όλη τη χώρα. Αλλά για να μπορέσουμε να δουλέψουμε, ένα άλλο θέμα είναι ότι στην υδρολογία και στη διαχείριση δατικών πόρων χρειάζεται να έχουμε και αρκετά χρόνια μετρήσεις για να μπορέσουμε να βγάλουμε εύλογα συμπεράσματα και να γνωρίζουμε καλά την κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, για να μην αδικό, έχουν γίνει τα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής, όπου πλέον υπάρχει παρακολούθηση της ποσότητας και της ποιότητας των υδατικών πόρων σε όλη την Ελλάδα, για όλα τα υδατικά διαμερίσματα. Είμαστε σε μια καλή κατεύθυνση, γίνονται δηλαδή και κάποια πράγματα θετικά, γίνονται προσπάθειες να γίνει τεχνολογική αναβάθμιση σε πάρα πολλά πράγματα, αλλά έχουμε ακόμα πολύ δρόμο. Και επίσης, να προσθέσω ότι μέσα σε όλο αυτό πρέπει να ενταχθεί και η κουλτούρα, η επιμόρφωση δηλαδή των πολιτών, το να μάθουμε ότι αυτός ο πόρος, το νερό, κάποια στιγμή τελειώνει ή μπορεί να μην υπάρχει. Δεν είναι ατελείωτο, έτσι. Σε αυτή την κουλτούρα, γιατί δεν το έχουμε μάθει ακόμα αυτό στην Ελλάδα. Και είναι κάτι, κύριε Παπαϊωάννου, που νομίζω πρέπει να το μαθαίνουμε από παιδιά, έτσι. Βεβαίως, βεβαίως. Από το σχολείο. Δηλαδή αυτό είναι κάτι που πρέπει να περάσει στον κόσμο,
ότι είναι ένας πόρος που θα είναι σε έλλειψη. Και πρέπει να αρχίσουμε να τον προσέχουμε, πρέπει να προσπαθούμε και εμείς σαν πολίτες να κάνουμε όλες τις πρακτικές που αναφέρουν. Δηλαδή, είναι καλοκαίρι και δεν βγάζω το λάστιχο να αρχίσω να πλένω την αυλή όταν έχουμε παρατεταμένη ανομβρία, ας πούμε, και να κατασπαταλά αυτό τον πόρο. Ή ότι θα προσπαθήσω να κάνω, θα κάνω προσπάθειες μάλλον να έχω μια καλύτερη καλλιέργεια ή να βάλω, αν μπορώ, μια καλλιέργεια που δεν θα είναι τόσο απαιτητική σε νερό. Ή θα βελτιώσω τον τρόπο άρδευσης που έχω. Αλλά αυτό πάει συνολικά μαζί με την υποστήριξη βεβαίως και από το κράτος και από την Ευρωπαϊκή Ένωση με κονδύλια κτλ. Μια και αναφέρετε το κράτος εκεί, θα σας πήγαινα αμέσως τώρα. Είδαμε ότι πραγματοποιήθηκε μια σύσκεψη στο Μαξίμου. Θα έπρεπε σε αυτή τη σύσκεψη, όπως και σε όλες αυτές τις συσκέψεις, και γενικότερα να υπάρχει μια πιο τακτική επικοινωνία με εσάς τους ειδικούς. Είστε ικανοποιημένος από την επικοινωνία που υπάρχει γενικότερα με την κυβέρνηση? Θα έπρεπε έχετε περισσότερο λόγο εσείς οι ειδικοί σε όλα αυτά? Έχουν λόγο οι ειδικοί. Έχουν γίνει. Τελευταία συμμετείχα και σε ένα water forum στην Αθήνα, όπου υπήρχαν και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και γίνανε συζητήσεις πάνω σε αυτό το τομέα. Δηλαδή, εξέφρασαν και οι ίδιοι τον προβληματισμό τους ότι έχουμε τουριστική σεζόν, δεν θα έχουμε νερό στα νησιά, ποιες είναι οι λύσεις, τι μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχει αυτή η επικοινωνία, προφανώς μπορεί να βελτιωθεί κατά πολύ περισσότερο, ώστε να συμβάλλουν και οι επιστήμονες ακόμα περισσότερο σε αυτή την πορεία. Και αυτό που θα έλεγα είναι ότι θα πρέπει να γίνουν όμως τα επόμενα χρόνια αρκετές αλλαγές. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει μια αναβάθμιση, ίσως όπως ανέφερε και η κυρία Μιμίκου στη συνέντευξή της, να γίνει ένας φορέας κεντρικός που να γίνεται διαχείριση δατικών πόρων και μετά ένα υδατικό διαμέρισμα, αλλά να γίνεται ουσιαστική δουλειά. Γι' αυτό ανέφερα από την αρχή ότι ένα κομμάτι από τα πιο σημαντικά είναι τα δίκτυα παρακολούθησης. Χωρίς να γνωρίζουμε πώς μεταφέρεται αυτός ο πόρος, πού πηγαίνει, πού είναι ή την ποσότητα που έχει, εντάξει, πλέον υπάρχουν και άλλα εργαλεία και με δορυφορικά συστήματα και μπορούμε να έχουμε κάποιες εκτιμήσεις, αλλά ένα βασικό κομμάτι είναι αυτό, να έχουμε δηλαδή την παρακολούθηση των πόρων και στη συνέχεια να μπορούμε να, οι επιστήμονες ή με χρήση λογισμικών, με υδρολογικά λογισμικά, να κάνουμε τη διαχείριση και στη συνέχεια να δούμε πού υπάρχει έλλειμμα, πού δεν υπάρχει έλλειμμα. Αν και όπως σας είπα, στα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμού πλέον εντοπίζεται και καταγράφεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή αν είναι ελληματική κάποια περιοχή, αν η ποιότητα δεν είναι καλή και πώς πρέπει να βελτιωθεί, δίνονται και μέτρα που μπορούν να γίνουν στη συνέχεια για να βελτιωθεί η κατάστασή τους, αλλά έχουμε αρκετό δρόμο ακόμα σε πάρα πολλά σημεία. Και για τις αγροτικές περιοχές και για όλες τις χρήσεις νερού βασικά. Ελπίζουμε λοιπόν και σε αυτό το κομμάτι που είμαστε πίσω από τα πολλά να προχωρήσουμε και να αλλάξουν κάποια πράγματα πριν να είναι αργά, κύριε Παπαϊωάννου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όσα ενδιαφέροντα μας είπατε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.